Thank you.
να λιώσουνε τα χιόνια. Χρυσή μου περιστέρα. Υψόμετρο 2,77. Πίσω μας ακριβώς φαίνεται το τελευταίο χωριό των Ιωνίων Ευγουμούσων που συνορεύει με το περιβόλι. Αριστερά μας φαίνονται οι Τύμφοι, κοινός Γκαμίλα. Λίγο πιο δεξιά φαίνεται ο Σμόλικας με λίγο τονισμένο. Ακόμη λίγο πιο δεξιά φαίνεται η Βασιλίτσα. Και στο βάθος φαίνεται η ορσερά του Γράμμου. Πολύ βαθιά, πολύ βαθιά φαίνεται το Βίτσι. Μια κορυφή, η μικρή. Απέναντι. Το Βίτσι. Λίγο πιο δεξιά φαίνεται το Βόιο. Η ορσερά Βόιο με την κορυφή Μπούρινος. Στο βάθος, φαίνεται το Βέρμιο. Είναι η Αβδέρα, φαίνεται. Μπροστά μας δεν φαίνεται γιατί παρεμβάλλεται το Φαγουδίν με μια κορυφή, είναι το Περιβόλι. Το Περιβόλι. Λοιπόν, εδώ είναι καθαρά
βοσκότοπος. Εδώ έχει τα πρόβατά του ο Πάνος μαζί με τον Χρήστο τον Αποστολίνας. Τα έχουν τα πρόβατα εδώ επί 40 χρόνια. Ακριβώς στη Βλάχα τη μεγάλη ακριβώς κάνουν οι δυο λιμνούλες της φλέγκας ακριβώς. Η φλέγγα είναι ακριβώς στην κορυφή, η οποία είναι 2,57 υψόμετρο. Ακριβώς κάτω. Στο βάθος φαίνεται το Μητσικέλι. Το Μητσικέλι. Πολύ πιο βαθιά φαίνεται τα Τζουμέρκα. Τα Θαμάνια Όρη. Ακριβώς λίγο πιο αριστερά μας, λίγο πιο αριστερά μας φαίνεται ο Λάκμος. Πού βρίσκεται η Βάλια Κάλτα, σε ποιο σημείο? Λοιπόν, η Βάλια Κάλτα παρεμβάλλεται από τις κορυφές αυτές που λένε τα πέντε ρόμπολα, η πυροστιά, όλα τις αρκούδες. Έτσι λέγεται εκεί, σε χειμωνιά έχουν οι αρκούδες. Ήταν ανταρτομάνα. Όλα τα δείχνουν. Ήταν η αμυντική γραμμή των ανταρτών. Όταν γινόταν οι μεγάλες μάχες στο Μέτσο. Εδώ ήταν η πρώτη γραμμή των ανταρτών. Ήταν και λιμέρια των κλεφτών. Εδώ ήταν και πολλοί ντόπιοι περιβολιώτες κλέφτες. Μεταξύ αυτών ήταν ο Σαμανίκος, ο Ζήσος ο Βράκας, ο Νάσιος ο Μάνταλος. Κυρίως αυτοί ήταν οι τρεις οι οποίοι είχαν μεγάλη δράση εδώ. Γεια σου πιτσάκι μου παραπονιάρι. Στον Ορειβατικό Σύλλογο Βόλου, ΕΟΣ Βόλου και στον Φυσιολογικό Όμιλο Βόλου, του δύο συλλόγου. Ορειβατώ 29 χρόνια. Έχω ανέβει σχεδόν σε όλες τις κορυφές της Ελλάδος και στα Βαλκάνια. Ποια είναι αυτή που σου άρεσε πιο πολύ? Πιο πολύ μου άρεσε έξω τα Καρπάθια Όρη, τη Ρουμανία. Και εκεί πήγες. Στην Ελλάδα πιο πολύ μου αρέσει ο Γράμμος. Ο Γράμμος. Ωραίος. Λόγω της ιστορικότητας, λόγω της ομορφιάς και για άλλα πολλά θέματα. Αλλά τα βουνά τα δικά μας εδώ στο περιβόλι είναι βουνά τα οποία είναι βατά βουνά. Δεν είναι άγρια βουνά από όποιους. Να έχει πέτρες, να έχει... Είναι φυσιολογικά βουνά τα οποία περπατιένται για έναν Ορειβάτη. Δεν είναι απόκρημνα. Δεν είναι απόκρημνα τα βουνά και έχει ωραία θέα. Από το Αυγό, από τις Μπάρτσες, από τη Φλέγγα,
Αγλαντεύεις σχεδόν τη μισή Ελλάδα. Η Πυρεβόλη, η Εσπομή, η Πυρεβόλη, μου σιάτσε μόντες πας και βόηλη. Με κουκανέλε εις πονέλη σου σαβδέλε εις πονέλη σου σαβδέλε διάτι άρπε κουκανέλε.